Σας καλωσορίζω όλους, αγαπητά μου παιδιά, όλους τους συμμετέχοντες, μέλη της Επιτροπής, δασκάλους σας. Μετά από το ωραίο κλίμα που δημιούργησε η Άσπα και ο Γιάννης, θα ήθελα απλώς να αναφερθώ και να τιμήσω τα δύο άτομα αυτά, την αγαπημένη μου Άσπα και τον Γιάννη, γιατί είναι η ψυχή αυτών των διοργανώσεων. Πώς οδηγηθήκαμε εδώ? Από την αγάπη τους για τα παιδιά, από την αγάπη τους για την νεολαία του κόσμου, από την αγάπη τους για τη λογοτεχνία και για τους Έλληνες δημιουργούς. Έτσι λοιπόν εμπνεύστηκαν, διοργάνωσαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από το 2012 μία σειρά από διεθνή συνέδρια λογοτεχνίας. Κάποιες χρονιές δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε και η αγάπη τους για αυτό που κάνανε, για το έργο αυτό, τους οδήγησε να εμπνευστούν κάτι άλλο. Περάσαμε σε διαδικτυακές συναντήσεις με την Διεθνή Συνάντηση Λογοτεχνίας. Πέρα από τα διεθνή συνέδρια, γεννήθηκε και η Διεθνή Συνάντηση Λογοτεχνίας, ήταν η ανάγκη των καιρών. Έτσι λοιπόν, τα τρία τελευταία χρόνια, δύο χρόνια διαδικτυακά και φέτος διαζώσεις. Είμαστε όλοι εδώ και εύχομαι για πολλά χρόνια να μπορούμε να συναντιόμαστε. Βέβαια, προτιμούμε όλοι στην πόλη, όπου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Παναγιώτατος υποστηρίζει και είναι κάτω από την αιγίδα του όλες οι διοργανώσεις αυτές. Φιλοξενούμαστε με τη γνωστή αρχοντική φιλοξενία της Ομογένειας και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, όλων των Ρωμιών της πόλης και φυσικά με τη δική σας υποστήριξη των παιδιών και των δασκάλων και της Επιτροπής. Κάποιοι της Επιτροπής είναι μαζί μας, κυρία Μπατζοπούλου, από το 2013, πολλά χρόνια. Ο κύριος Κοροβίνης από το 2012. Από το 12. Συγγνώμη που δεν μπορώ να θυμηθώ και να αναφερθώ σε όλους. Ποτέ δεν έλειψε. Και σε άλλες διοργανώσεις, κύριε Κοροβίνη, που είμαστε σε συνεργασία. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Και εδώ έρχομαι τώρα να αναφερθώ στο 2009, όπου ο κύριος Δεμιρζόγλου και η Άσπα Χασιώτη γνωρίστηκαν, ενώθηκαν και όλα αυτά κάτω από κάποιες διοργανώσεις του σχολείου. Ξεκίνησαν, Άσπα, να μην τα ξεχνάμε. Πάντοτε. Όχι μόνο μπάσκετ, άλλες διοργανώσεις, γιατί η Άσπα με το μπάσκετ δεν έχει σχέση. Έχει σχέση με τη λογοτεχνία. Ο Γιάννης έχει σχέση με όλα. Λοιπόν, οι διοργανώσεις μας αποτελούν πλέον θεσμό. Έναν θεσμό κορυφαίας πνευματικής δραστηριότητας, πνευματικών δραστηριοτήτων. Στα δύσκολα χρόνια που βιώνουμε, παγκόσμια αλλά και ως έθνος, η παιδεία είναι η μόνη λύση, είναι η μοναδική απάντηση και ο μοναδικός δρόμος για να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε κρίση. Είτε είναι αξιακή, είτε είναι πνευματική, οικονομική, περιβαλλοντική. Σε πείσμα των καιρών, εμείς επενδύουμε στην παιδεία των παιδιών μας και σας ευχαριστώ όλους, παιδιά, καθηγητές και επιτροπή, οι οποίοι πάντοτε στηρίζετε το έργο μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας μέσω της παιδείας να προχωρήσουν για να φτιάξουν έναν κόσμο καλύτερο, τον κόσμο που τους αξίζει. Γράφει ο μεγάλος Χρήστος Γιαναράς. Η κατακεφαλή καλλιέργεια καθορίζει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η παραγωγικότητα μιας χώρας δεν μπορεί να βασιστεί παρά μόνο στη δημιουργικότητα του ατόμου. Το άτομο δεν μπορεί να είναι δημιουργικό όταν δεν είναι καλλιεργημένο. Επενδύουμε λοιπόν στην καλλιέργεια και στην παιδεία των παιδιών μας με δράσεις σαν αυτές που θα βιώσετε σήμερα και σας ευχαριστώ όλους θερμά, συμμετέχοντες και υποστηρικτές. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες μας, στο γόνιμο διήμερο το οποίο θα βιώσετε
και εύχομαι πάνω απ' όλα και από καρδιάς να είστε υγιείς και δημιουργικοί. Σας ευχαριστώ θερμά.